υπάρχει ο τίτλος, τον οποίο αν θέλαμε, αν σε μια προσπάθεια να αποδώσω, είναι πώς μπορούμε μέσα από τη φιλοσοφία της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης, okay. των δίκαιων ευκαιριών, να ανακαλύψουμε και να εκμεταλλευτούμε αναξιοποίητα ταλέντα. Σε αυτή την κουβέντα που ο σκοπός μας είναι να είναι ζωηρή και κανονική εντός εισαγωγικών, νομίζω ότι για αρχή θα είχε μία αξία, κυρία Μιχαηλίδου, αγαπητή Δόμνα, να κάνουμε μία παρατήρηση όμως, ότι ενώ είναι ένα θέμα που το συζητούν οι πολύ μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, τα μεγάλα φόρουμ, στην Ελλάδα είναι σαν να έχουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η κουβέντα να αφορά ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο τους Δελφούς, και να βρούμε έναν τρόπο να αλλάξει το σύστημα και να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Γιατί εκεί έξω πολλοί θα περιέγραφαν μία ζούγκλα. Οπότε υπάρχει μία διαφορά, ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ στο τι συζητάμε και το τι υπάρχει στην πραγματικότητα. Και αναρωτιέμαι αν μέσω κινήτρων, μέσω ενός πλαισίου, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ώστε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Λοιπόν, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, αλλά ένας ελέφαντας ο οποίος νομίζω ότι πλέον υπάρχει στο δωμάτιο και δεν προσπαθούμε με διάφορα τεχνάσματα, με χαλιά, με υφάσματα, με το ένα με το άλλο, να κρύψουμε τον ελέφαντα αυτό. Και γιατί το λέω, με ένα πολύ απλό παράδειγμα. 4 χρόνια πριν, εγώ είμαι υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπεύθυνη για τον ευάλωτο πληθυσμό. 4 χρόνια πριν, όταν με καλούσαν διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μία συνέντευξη, όταν πρώτο ξεκίνησα την δουλειά μου, με ρωτούσαν πριν κάθε συνέντευξη ποια είναι η ατζέντα, τι έχουμε να πούμε, τι έχει κάνει το Υπουργείο, ποιες καινούργιες πολιτικές ετοιμάζουμε, ποιες νέες δράσεις. Και ένα από αυτά που πάντα έλεγα, και κυρίως στην κορυφή της ατζέντας μας, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε αρκετά, ήταν η αναπηρία. Mm-hmm. Απευθείας η συζήτηση άλλαζε. Και τι άλλο έχετε? Εμείς θέλουμε επιδόματα. Τι άλλο έχετε? Η αναπηρία 4 χρόνια πριν, ως διαφορετικότητα και ως ανάγκη mm-hmm. πολιτικών ένταξης αυτής στην καθημερινότητα αλλά και στην αγορά εργασίας, δεν έπεφτε ποτέ πάνω στο τραπέζι και μάλιστα ήταν ο ελέφαντας που όλοι καλύπταμε. 4 χρόνια μετά, σχεδόν 4 εννοώ, είναι μια ερώτηση που πάντα πριν από τις συνεντεύξεις με ρωτούν. Και για την αναπηρία τι έχουμε? Και αυτό είναι γιατί νομίζω ότι πλέον υπάρχει στην συνειδητοποίηση όλων μας ότι η αναπηρία δεν είναι μόνο κάποιος με ένα λευκό μπαστούνι ή κάποιος ο οποίος είναι σε αμαξίδιο. Αναπηρία έχει κάθε νοικοκυριό. Είτε είναι μια ερώτηση που κάνω στα σχολεία πριν πάω και μετά. Κάθε νοικοκυριό. Είτε είναι η γιαγιά η οποία έχει άνοια και άνοια λίγο πιο νωρίς. Είτε είναι ο πατέρας ο οποίος είναι νοσοκατεσταλμένος επειδή έχει καρκίνο. Είτε είναι ο αδελφός ο οποίος γεννήθηκε με μια νευροαναπτυξιακή πάθηση. Είτε είναι ο ξάδελφος ο οποίος έπαθε ένα τροχαίο και χρειάστηκε να ακροτηριαστεί. Όλοι στο νοικοκυριό μας, αν το σκεφτούμε, έχουμε μια αναπηρία. Την οποία, και εδώ πηγαίνω, αλλά για να γίνει και ένας διάλογος, την οποία με διάφορους τρόπους όλοι όσοι είμαστε stakeholders σε αυτήν την πολύ, πολύ παραγοντική εξίσωση, έχουμε ρόλο και έχουμε ανάγκη να κάνουμε το κάθε τι που είναι η ευθύνη μας. Είτε είμαστε η πολιτεία, είτε είναι οι εταιρείες, είτε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι οι εργαζόμενοι, είτε είναι οι συνάδελφοι, είτε είναι οι ίδιες οι οικογένειες. Οπότε είναι μια κανονικότητα, μια κανονικότητα ενταγμένη στην καθημερινότητα, όπου εκεί αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για το λεγόμενο accessibility, mm-hmm. έτσι, για το πόσο άλλος μπορεί να πετύχει την προσβασιμότητα. Και η προσβασιμότητα δεν είναι μόνο υλική. Προσβασιμότητα δεν είναι μόνο τα πεζοδρόμια, δεν είναι μόνο οι ράμπες. Προσβασιμότητα είναι και στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Όταν μπαίνουμε σε ένα λεωφορείο και βλέπουμε ένα παιδί με διαφορετική συμπεριφορά, η υπόθεση εργασίας να μην είναι ότι το παιδί αυτό είναι κακομαθημένο, αλλά η υπόθεση εργασίας να είναι ότι αυτό το παιδί μπορεί να έχει μη τυπική ανάπτυξη και να έχει κάποια διαφορετική νευροαναπτυξιακή πάθηση. Αλλά βέβαια είναι και στο επίπεδο του τι κάνει η πολιτεία και στο φυσικό αλλά και στο άλλο επίπεδο. Κύριε Ξηροκώστα, τώρα που μπαίνει στη δημόσια συζήτηση σιγά σιγά αυτό το θέμα, έχει πολύ μεγάλη αξία όμως να το ορίσουμε εξ αρχή σωστά. Δηλαδή, να καταλάβουμε όλοι τι είναι η διαφορετικότητα και τι είναι η συμπερίληψη. Διότι αν ρωτήσουμε, τώρα να βγούμε έξω και ρωτήσουμε, όχι στους Δελφούς, εκτός Δελφών, γιατί κάπως όλοι είμαστε εξοικειωμένοι, τι είναι η συμπερίληψη και τι διαφορετικότητα,
Μπορεί κάποιος να πει για τους ανάπηρους, μπορεί να πει για την... δεν έχει όμως στο μυαλό του την ευρεία έννοια. Χαίρομαι πάρα πολύ και καταρχάς καλημέρα. Όπως σωστά λέτε, για να μπορέσει κανείς να συζητήσει ένα θέμα, πρέπει πρώτα να το ορίσει. Δεν είναι πάντα δεδομένο ότι μπορεί να το ορίσει ολοκληρωμένα. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να το προσεγγίσει με όσο δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Έχω την εντύπωση, γιατί και εγώ με έχει απασχολήσει αυτό το θέμα. Οι κοινωνίες έχουν μάθει να αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι μπορεί οι άνθρωποι να είναι διαφορετικοί με τον ίδιο τρόπο. Όμως, κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι το σωστό. Αυτό που πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε, και αυτό απαιτεί μια διαστολή της αντίληψης, είναι ότι είμαστε οι ίδιοι με διαφορετικό τρόπο. Άρα, δεν θα πρέπει να καταφεύγουμε σε στερεότυπα και αλληλεγγύη. Είμαι κατά της αλληλεγγύης. Θεωρώ ότι είναι εντελώς εγωιστική. Όταν είσαι αλληλέγγυος, αισθάνεσαι εσύ ισχυρός και άλλος ανίσχυρος. Άρα το κρύβεις κάτω από το χαλί. Κατά βάση είναι μια πράξη εξουσίας. Και νομίζω ότι δεν εκπληρώνει τους λόγους για τους οποίους υπάρχει. Και να αντιληφθούμε ότι στο τέλος είμαστε όλοι άνθρωποι. Ο καθένας βεβαίως με το δικό του τρόπο και με τη δική του προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, εάν μπούμε στη λογική του πώς πρέπει μια εταιρεία να λειτουργήσει, καταρχάς να ξεκινήσουμε από τον ορισμό, η εταιρεία είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Mm-hmm. Ειδικά οι εταιρείες που τέλος πάντων εγώ εργάζομαι, είναι μια διεθνής εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές αντιλήψεις. Συχνά καλούμαστε να καλύψουμε ακόμα και γεωπολιτικές διαφορές, οι οποίες την ώρα που συζητάμε βγαίνουν έξω από το τραπέζι. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε και ένα ρόλο να δώσουμε και το παράδειγμα στην κοινωνία. Δηλαδή, μια εταιρεία όταν ηγείται, δεν ηγείται μόνο οικονομικά ή εμπορικά, θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για την κοινωνία, για την οποία απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και πρέπει να την επιστρέψει. Και για να καταλήξω, αυτό που θα πω είναι ότι είναι η μόνη ευκαιρία που έχει ο άνθρωπος να μπει σε μια διαδικασία διαβίου, δεν θα έλεγα εκπαίδευση, θα έλεγα διαβίου μόρφωσης, με δεδομένο ότι μετά το πανεπιστήμιο ή τις σπουδές δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες στους ανθρώπους να ξανασκεφτούν και να ξαναδούν τα πράγματα. Άρα φεύγουν στα 25, 26, ανάλογα πότε τελειώνει ο καθένας, και με αυτό πορεύονται. Αλλά στην πόρα του χρόνου έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Λάουρα, οι εταιρείες, όπως ακούμε και το ξέρουμε, ανοίγουν το δρόμο και γίνονται και κεφάροι για να αλλάξουν νοοτροπίες και κυρίως και μέσα από πρακτικές. Και η αλήθεια είναι ότι η Sanofi το έχει κάνει σημαία αυτό τα τελευταία χρόνια με ένα καινούριο λανσάρισμα. Και έχει πολύ μεγάλη αξία πώς έγιναν αυτά τα πρώτα βήματα. Γιατί η περιγραφή τους μπορεί να επηρεάσει, μπορεί να βρει μιμητές, το οποίο και το ζητούμενο. Yes. So, as you mentioned, actually, in our company, 3 years ago, we reviewed completely our strategy, our business strategy. I think this is a great thing. And as part of that, I mean, if you look at how demographics are shifting and the expectations from society, we also really looked at our overall societal impact strategy. And diversity and inclusion is a key part of that. I mean, you might know that 67% of millennials, when they are looking for a new company where to work, they are expecting that those companies have clear diversity and inclusion policies. So it's just, it's not even a choice. It's just essential. Mm-hmm. And I think I liked a lot what the Deputy Minister said. It's not just people in a wheelchair. It's actually all of us. It's all of our families. So I think in companies like ours, if we want to serve the communities that that we are trying to help, but also attract talent, we need to have those type of strategies. And in terms of what we did, we really thought acceleration. We really have very mm-hmm. ambitious targets by 2025 on our leadership. Also creating workplaces where people feel they can bring their best. So we did a full employee resource groups on all sorts of, on diversity, on ability, on age, which is also a key element of discrimination. Pride as well, we have one of them. And the third element is really with the communities with whom we work. So as well, we have very clear targets on the providers. So we want by 2025 that 40% of all our spending is really with diverse providers. We connect with this an international organization where we want to work with businesses that are owned by women. I was thinking, so that's one of the organizations that is very important. And the other thing we want to do is also change externally how healthcare is done. But I can talk about that later. Mm-hmm.
Johannes, και πάνω σε αυτό που είπε η Λάουρα, εσείς δουλεύετε με εταιρείες πάνω σε αυτή τη στρατηγική, χτίζετε αυτή τη στρατηγική, συμβουλεύετε τις εταιρείες προς αυτή την κατεύθυνση. Από τις παρατηρήσεις και από τα δεδομένα που έχεις, ποιες είναι οι διαφορές όταν μια εταιρεία εντάξει αυτές τις πρακτικές και τη φιλοσοφία στην πράξη και στη λειτουργία της με μια άλλη, η οποία κάνει πολύ μικρότερα βήματα και ενδεχομένως πολύ πιο αργά βήματα. Well, I think we're here at the Delphi Economic Forum. I think it's an economical question. It's a business question. And if you ask an organization, what can they do to get access to more financial capital, to more investors, then there will be no pushback. There will be no question about that. Now, if it's about getting access to more human capital, to more talent, then all of a sudden, you know, you have to start explaining why. I think today we are in the European Union at the lowest unemployment level since a very, very long time. And even in Greece, the unemployment levels are back to sort of pre-crisis levels. And at the panel before, I think the conversation was about, you know, what's going on with access to talent in a more, in a greener society, yeah, where we need to have access to different skills. And all those skills are accessible in the technical skills, engineering skills, STEM studies, where again we will see that those are mainly occupied by boys. So if companies want to have access to the right talent and the right skills, they need to make sure they include everyone and they're attractive to everyone, whether you're a male or a female, independent of your sexual orientation. Mm-hmm. Indeed, there's a lot of potential in people with disabilities, whether it's physical or mental disabilities, and all sorts of things. So I think it's purely a business economical question, that the more companies have access to talent, the more capable they will be to outperform their peers. Mm-hmm. Eleni, είσαι εδώ εκπροσωπώντας ένα νεοσύστατο οργανισμό, το We Lead, που έχει βάλει στον πυρήνα του την ενδυνάμωση των γυναικών, κυρίως στην τεχνολογία. Εδώ υπάρχουν διάφορα παράδοξα και μαζί με τα παράδοξα που υπάρχουν, δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που στην κορυφή τους έχουν γυναίκες, αλλά στο κομμάτι του engineering δεν είναι ίδια η κατάσταση. Εκτός από αυτά τα παράδοξα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας περιγράψεις για να καταλάβουμε λίγο ποια είναι η κατάσταση, η χαρτογράφηση της ελληνικής αγοράς, έχει πολύ μεγάλη αξία και να δούμε πώς μπορούμε αυτή τη συζήτηση να την περάσουμε σε πρακτικές. Σωστό, σωστό. Καλημέρα κιόλας. Πολύ σωστό αυτό που λες, Έλενα. Και πριν να απαντήσω στην ερώτηση, θα ήθελα λίγο να μοιραστώ δύο πράγματα τα οποία θεωρώ καλό είναι να τα πάρουμε φεύγοντας μαζί μας. Για κάθε 10% αύξηση στο gender diversity στο management team, παρατηρείται 3,5% αύξηση στα κέρδη. Έρευνα της McKinsey στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, για τα έσοδα από καινοτομίες, όπως είναι νέα προϊόντα, mm-hmm. είναι αυξημένα κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες στις εταιρείες με πιο diverse leadership teams. Άρα, τι βλέπουμε, ενώ όλες οι έρευνες δείχνουν το ίδιο πράγμα, ότι η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα δίνει αξία στις mm-hmm. εταιρείες, η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Και για να μιλήσω για το χώρο της τεχνολογίας, που όπως είπες και εμείς στο We Lead, κάνουμε focus εκεί, με σκοπό να μειώσουμε το gender gap στο tech industry. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες κατέχουν θέσεις tech ρόλου σε ποσοστό γύρω στο 30%. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο κάτω, είμαστε στο 20%. Και αυτό το βλέπουμε συνολικά όλο το tech industry, γιατί όταν βλέπουμε leadership position, που εκεί γίνεται και διαφορά, τα ποσοστά πέφτουν mm-hmm. στο 10 με 12%. Τώρα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει σύνδεση όλων αυτών των ερευνών και όλων αυτών των θετικών πραγμάτων με την πραγματικότητα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες και οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι υπέρ στην διαφορετικότητα και το τονίζουν σε κάθε συνάντηση, δεν το βλέπουμε ως κάτι που αφορά στο business και ότι μπορεί να βοηθήσει και τους οικονομικούς δείκτες. Βλέπουμε ότι απλά το δίνουν σαν ένα task στο HR, στο employer branding και δεν το βάζουν ως κάτι τόσο σημαντικό μέσα. Και εδώ έρχεται και η δική μας ευθύνη
να φέρουμε τέτοια παραδείγματα σαν οργανισμοί, σαν πολιτεία, σαν εταιρείες, να φέρουμε τέτοια παραδείγματα στο προσκήνιο, γιατί υπάρχουν πολλά εκεί έξω και βλέπουμε π.χ. εταιρείες όπως είναι η OpenAI, που αυτή τη στιγμή έχει φέρει το AI σε κάθε σπίτι, έχει CTO γυναίκα. Mm-hmm. Και μια πολύ νέα γυναίκα κιόλας. Και βλέπουμε και άλλες εταιρείες, όπως μίλαγα με τον Άλεξ με τη L'Oréal, για τη L'Oréal της Πράγας, ότι έχουν ένα πολύ diverse leadership team και βλέπουν ότι κάνουν τη διαφορά. Άρα σίγουρα το να φέρουμε αληθινά παραδείγματα εκεί έξω και επειδή και ανάμεσά μας είναι πολλές εταιρείες, όποια εταιρεία αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα, με χαρά να μιλήσουμε μετά. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει αυτή η ασυνείδητη προκατάληψη, που και πάλι είναι θετική πολύ, αλλά όταν πάμε να προσλάβουμε ή να προάγουμε κάποιον κάποια, πολλές φορές κοιτάμε λίγο ανθρώπους που μοιάζουν μεταξύ μας και έτσι αυτό ενισχύουμε αυτό το στερεότυπο. Έκανες ήδη τη γέφυρα με την περίπτωση και τη L'Oréal και τον Άλεξ, διότι και συζητώντας και στην προετοιμασία αυτής της συζήτησης, είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό του D&I στις εταιρείες. Και έχει πολύ μεγάλη αξία οι εταιρείες που έχουν κάνει μεγάλη διαδρομή να δίνουν παραδείγματα. Οπότε, επειδή ο Άλεξ έχει πραγματικά πολύ σημαντικά παραδείγματα και βάζω εδώ την υποσημείωση ότι μιλάμε και για το χώρο της ομορφιάς. Και αυτό έχει τη σημασία του σε αυτά που θα ακούσουμε. Άλεξ. Καλημέρα, Ελένα. Καλημέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Let me take the second question first, perhaps, the positive impact of diversity mm-hmm. on business. It's well documented, and Eleni just gave further examples. Mm-hmm. And I would say it's an absolute success driver for us at L'Oréal. It enables us to outperform the market year after year in all the channels where we compete, both in Greece and also globally as well. Why is diversity so important in beauty? Well, it really starts with the diversity of our consumer base. And I'm not just talking about different countries, diverse consumer groups. Even within Greece, you've got different backgrounds, different mm-hmm. identities, genders, and age, and so forth. And at the same time, there is not one ideal beauty, vision of beauty, right? In Delphi, 2,500 years ago, there was a single ideal of beauty, kalos, yeah. the ultimate beauty. But of course, today, it's incredibly varied. There is an infinite variety and expressions of beauty driven by this diverse consumer base. And each one is relevant, each one is super important for L'Oréal. And what we've seen time and time again is that it takes a diverse team, a team of people with different backgrounds and identities and genders and age and so forth, to really produce the right different perspectives and collective intelligence to have the sensitivity to understand and appreciate and react and anticipate the needs and aspirations of consumers when it comes to beauty in Greece. So it's mission critical for us at L'Oréal. And I would say that two other benefits as well, positive impacts of diversity. One, Laura, you mentioned, which was to do with recruitment. Yeah. When I go around Greek universities, I can tell you, students aren't asking me about career progression mm-hmm. or early responsibility. They want to challenge me on sustainability. They ask about ethics, mm-hmm. and they want to see a progressive DE&I culture. So if you want to be an employer of choice in Greece, you better get on DE&I. And if I may, another point to say positive impact is on the engagement of employees in an organization. So, like many of us, we'll do annual surveys on how engaged our employees are. Mm-hmm. You jump out of bed in the morning and want to go to work. What we see consistently at L'Oréal is that we are super engaged as an organization, more so than the average Greek company. And the internals show it's driven by our DE&I culture. Frankly, it drives a more harmonious, more supportive, caring work environment. And so it helps you not just with recruitment, but with retention as well. Alex, are you hiring? Yes, we're hiring. And actually, Minister, you were mentioning about disabilities, so it's an area of interest for us as well. We need to
We need to bring more people with physical disabilities and invisible disabilities into L'Oréal. So please, I would like to talk to you about that. Absolutely, but let me make a quick remark there because I think it's quite interesting. And it's, I'm saying it from the thought-provoking side rather than undermine L'Oréal's work. I think it's quite interesting the fact that the largest female employer on earth is Ortega, Inditex. Is what is? Ortega, Inditex, the fashion firm that has Zara, Oysho, Massimo Dutti, and all the other firms that it has. L'Oréal, being a fashion or beauty company, is also quite diverse. So is this a question that we should all embrace somehow in this multivariable equation in which we're all stakeholders of? Does it mean something? Does it mean, does it reinforce the stereotypes and the prejudices that we all have? The fact that female labeled companies are the ones that in the end are the more diverse. So is this ultimately something which is thought-provoking for the rest of the firms, or is it re-enhancing this stereotype-led industry and state as well? I would say when you look at L'Oréal, we're a business with every single function you can imagine. So we do M&A, finance, product supply, engineering, marketing. So I wouldn't look at it in that through that lens. I would look at it in terms of the job to be done. Sure, but it's surely not BMW, for example, or Mercedes. You see what I mean? And I understand. And we should all, state including, follow this example, but is there some kind of glass ceiling there too that it confines this business to the stereotype-led businesses that we all have in mind? And what is there to be done if, from us predominantly? I won't stop that. Yeah. Lara, do you want to take the floor? No? I can take the floor if you want. Of course you can take it. No, I think two things on your element of how we stop these stereotypes is true. So we are in healthcare, it's Sanofi, and it's, we have now 42% of our senior leaders are women. And by 2025, so accelerating, we want to be 50%. So we want to beat L'Oréal and Zara and all those. Now, the other thing also that we were talking a lot about attracting talent, and I think we need to talk about inclusion and how we make sure that our workplaces are really people from diverse backgrounds, they really feel included. Mm-hmm. And I think that's also an important point to discuss. So just to give some examples on, for women. So you have women, you attract them, but then when you start having children, that's an area of clear inequality. So that's why also like having policies like gender neutral parental leave is very important. And I think that's one area that all companies, we need to go towards that, we implement that. When we talk about disabilities as well, we have been actually through our ERGs, really reviewing all our sites to see how we can adapt the sites, making sure that they are accessible, but we have our employees advising us. And just one last anecdote that I found out the other day, but I thought like, oh my God, what a clunky business card I have. So actually we have bigger letters for people who are visually impaired. So I also want to give these ideas here also to encourage others to really share best practices and make a change. I would love to just build on what Laura said. If you focus on diversity and forget the inclusion, it's wasted. Mm-hmm. The way I like to think about it is that diversity is making sure that everyone is brought to the party, everyone has an invitation to the party, but inclusion is everybody on the dance floor. and that's what we want at L'Oréal and everywhere. We want everyone on the dance floor to fully leverage this the power of diversity. Κύριε Ξηροκώστα, υπάρχουν κάποια αγκάθια, υπάρχουν παγίδες σε αυτή τη συζήτηση, στην πράξη. Όταν πάμε στις προσλήψεις, όταν πάμε στις συνεντεύξεις, όταν πάμε να φτιάξουμε ένα περιβάλλον, γιατί αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπία σε αυτό. Για να μην υπάρχει ένας άδικος αντίλογος. Κοιτάξτε, καταρχάς, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η όλη αυτή η ιδέα δεν είναι lifestyle. Δεν είναι marketing tool. Δεν είναι τρόπος να προσελκύσουμε ταλέντα. Είναι μια διαδικασία βελτίωσης των ανθρώπων και της κοινωνίας. Και τι εννοώ. Εννοώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ξανασκεφτούμε από την αρχή πράγματα με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία μας φαίνονται προφανή και σίγουρα. Άρα, εγώ θα μπω σε μια διαφορετική, αν θέλετε, προσέγγιση. Δεν θα το εντοπίσω μόνο στο προφανές, που είναι
το διαφορετικό φύλο, η διαφορετική σεξουαλική προτίμηση και αυτά, θα πω ότι θα πρέπει να μπορούμε να αποδεχόμαστε διαφορετική άποψη. Θα πρέπει να μπορούμε να αποδεχόμαστε το διαφορετικό τρόπο σκέψης. Και θα πρέπει αυτό, και ειδικά σε μια επιχείρηση, να προσπαθούμε να το κάνουμε κουλτούρα. Ξέρετε, λένε ότι η κουλτούρα τρώει τη στρατηγική για πρωινό. Άρα, εάν δεν καταφέρουμε να περάσουμε όλες αυτές τις ιδέες στο DNA της εταιρείας, στην πραγματικότητα τι θα κάνουμε, θα προσπαθούμε κάθε φορά να διορθωνόμαστε εκείνη τη στιγμή που θα βγει η φωτογραφία. Είναι, ξέρετε, όταν φτιάξει τα μαλλιά σου για να πάρουν μια φωτογραφία και μετά ξαναφυσάει. Άρα, εγώ αυτό μπορώ να πω, και αυτό είναι που κάνουμε εμείς, και το κάνουμε με ήσυχο τρόπο. Δεν μας αρέσει να φωνάζουμε. Πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα, ξέρετε, είναι άλλο ο συμβολισμός και άλλο ο εντυπωσιασμός. Ο συμβολισμός έχει αξία και έχει μια διαδικασία του δίνω. Ο εντυπωσιασμός είναι για να πάρω. Άρα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να είναι σαφές την ώρα που γίνεται μια πρόσληψη ότι έχουμε αναζητήσει όλους τους δυνατούς υποψηφίους και δεν αποκλείουμε κάποιους εξ αρχής. Άρα, αν θα πίναμε τον ορισμό του diverse hiring, είναι δεν θα πω ποιον θα διαλέξω, αλλά θα τους διαβάσω και θα τους μελετήσω όλους. Και θα πάρω τον καλύτερο, γιατί ένα λάθος δεν διορθώνεται με ένα άλλο λάθος. Εντάξει. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που έρχονται να καταλαβαίνουν ότι κάποιες συμπεριφορές σε αυτή την εταιρεία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Και κάποιος θα πει ότι, ξέρετε, γιατί εμείς λειτουργούμε σε περιβάλλοντα υψηλής απόδοσης και ανταγωνιστικότητας. Έτσι είναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και ξέρετε, είναι όπως έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας. Όσο μεγαλύτερες είναι οι ταχύτητες, τόσο πιο πιστά πρέπει να τηρήσουν κανόνες. Γιατί αν συμβεί οτιδήποτε εκτός των κανόνων, το ατύχημα είναι πολύ σοβαρό. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να λειτουργείς καθημερινά με πραγματικά μηδενική ανοχή. Αυτό σημαίνει οποιαδήποτε συμπεριφορά από οποιονδήποτε και αν προέρχεται. Και αυτό είναι και η προσωπική μου άποψη. Εκεί που αρχίζουν οι αξίες, σταματάνε οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι αποδεκτή. Και δεν είναι κάτι που θα το κάνουμε κατασταλτικά την ώρα που συμβαίνει. Θα το εξηγήσουμε από την αρχή. Εάν κάποιος δεν θέλει να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, καλό θα είναι να μην έρθει εξ αρχής. Άρα πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε καθαρούς κανόνες και να προσπαθήσουμε αυτή τη στρατηγική να την υλοποιήσουμε, ελπίζοντας ότι με την πάροδο του χρόνου θα γίνει DNA. Δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, γιατί ξέρετε, υπάρχουν τα επίκτητα χαρακτηριστικά, τα οποία δυστυχώς στην περίπτωση που ζούμε θα χρειαστούν αρκετές γενιές για να αλλάξουν. I just want to come back to something you said earlier mm-hmm. about the industry. One of the organizations I work with is one of the luxury car makers in Italy. And when I started to work with them, they told me that they had 13% women in the organization, mm-hmm. 1-3. Mm-hmm. Which, you know, it's an absolute figure. Is it a lot? Is it not a lot? I think it all depends. And what the deputy minister just said on industries, this company had 4% women only 3% 3 years before. So they had increased from 4% to 13% in 3 years. Today they are at 19%. And of course, there are different challenges in different industries and different organizations, but every organization, and the examples I think are really powerful, every organization has its own journey and it's at its own maturity and will have its own challenges. So it starts with recognizing where you are, what are the strengths that as an organization you have in terms of talent attraction, but also what are your challenges? And I think if it comes to the behavioral point, I think 90% of the jobs of managers, of managing people are actually easy mm-hmm. because 90% of your population, of your employees, they are intrinsically motivated, they are good performers or even high performers. It all depends on that 10% or that one or two people in your organization that actually say the wrong things or do mm-hmm. the wrong things. And then I would just confirm what the previous speaker said. It's all about how do you react in that moment and how do you as an organization you deal with that. And if you let the wrong behaviors exist, then basically you let the wrong culture exist and you know, you will never make a difference. Ελένη, υπάρχουν εταιρείες και στην Ελλάδα που δηλώνουν και έχουν και πραγματική πρόθεση να αυξήσουν το diversity στο ανθρώπινο δυναμικό. Πολύ συχνά όμως λένε, δεν βρίσκουμε όμως ανθρώπους. Αυτό είναι ένα άλοθη, είναι μια πραγματικότητα.
Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταίους τρεις μήνες έχουμε μιλήσει με πάνω από 70 leaders από το χώρο του επιχειρήν και της τεχνολογίας και τις περισσότερες φορές είναι αυτό που σου λένε. Θέλω, αλλά δεν βρίσκω. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Όμως. Νομίζω ότι, κοίτα, σίγουρα είναι εύκολο να πέσεις λίγο σε αυτή και την παγίδα. Είναι και πολλές φορές και μια εύκολη απάντηση, γιατί ρίχνεις κατευθείαν, μετατοπίζεις την ευθύνη στους άλλους. Άρα τη διώχνεις από σένα. Αλλά σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία και οργανισμοί εκεί έξω που μπορούν να σε βοηθήσουν να ενισχύσεις περισσότερη διαφορετικότητα. Είτε μέσω εργαλείων το, για recruiting και για τα promotion και όλα αυτά, αλλά και πολλούς οργανισμούς όπως είμαστε και εμείς. Δηλαδή, εμείς τώρα σκοπεύουμε να κάνουμε ένα bootcamp training πάνω σε technical skills με σκοπό να βγαίνουν κάθε χρόνο 100 γυναίκες από εκεί να μπορούν κατευθείαν να μπουν μέσα στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Άρα, οργανισμοί όπως είναι το WeLead ή άλλοι οργανισμοί όπως, φέρνω παράδειγμα, η Οδύσσια, που στο παρελθόν είχα συνεργαστεί μαζί τους και βοηθούν ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα για ένα καλύτερο αύριο να βρουν δουλειά. Και βλέπεις ότι υπάρχει εκεί έξω ταλέντο, αλλά χρειάζεται λίγο να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω, να κάνεις λίγο το extra mile για να το βρεις. Άρα, θα έλεγα απλά είναι μη μένουμε μόνο στο ότι θέλω, αλλά δεν μπορώ. Να ρωτήσουμε, ωραία, δεν μπορώ, τι κάνω για να πάω ένα βήμα λίγο παραπέρα. Για να προσθέσω. Μπράβο, εδώ θα έλεγα. Εδώ μπορούν να συναντηθούν ο δημόσιος τομέας με τον ιδιωτικό. Ναι, ας προσθέσω ένα παράγοντα εδώ πέρα. Ένας από όλους αυτούς τους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και ίσως είναι και ο μεγαλύτερος εκ των φορέων στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν. Εκεί πέρα όμως τι γίνεται, και ήταν εδώ πέρα στο προηγούμενο πάνελ ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο οποίος θα μπορούσε να μας πει και αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Αλλά αυτό που μπορώ να παραθέσω εγώ είναι δύο παραδείγματα. Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε, Active Labor Market Policies, δηλαδή να χρηματοδοτούμε τον εργοδότη έτσι ώστε εκείνος με τη σειρά του να επιλέγει ποιον θέλει να απασχολήσει. Και να τον χρηματοδοτούμε σε αρκετά υψηλό βαθμό, ειδικά όσον αφορά το άτομο με βαλωτότητα. Δύο προγράμματα έχουμε τα οποία τρέχουν σε σχέση με αυτό. Το ένα, το οποίο αφορά μόνο άτομο με αναπηρία, το οποίο χρηματοδοτεί για 1+1 χρόνια χωρίς ρήτρα απασχόλησης υποχρεωτικής στην λήξη των 2 αυτών ετών, κατά 90% το μισθοδοτικό και το μη μισθοδοτικό κόστος των ατόμων με αναπηρία, και ο εργοδότης είναι ελεύθερος να διαλέξει όποιος εκείνος θέλει, όποιον μάλλον εκείνος θέλει. Και το δεύτερο πρόγραμμα που έχουμε πάλι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι πρόγραμμα ευαλωτότητας. Δηλαδή, ευαλωτότητας κακοποιημένων γυναικών, ευαλωτότητας παιδιών που έχουν μεγαλώσει μέσα σε δομές, ευαλωτότητας παιδιών που ήταν κακοποιημένα στο παρελθόν και πλέον είναι ενήλικες, τοξικοεξαρτημένων, ανθρώπων που βγήκαν από την φυλακή. Και τα δύο αυτά προγράμματα, και αν δεν κάνω λάθος τα νούμερά μου, είναι 2.000, το πρώτο πρόγραμμα είναι για 2.000 άτομα με αναπηρία, το 90% χρηματοδότησης του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους και το 70% της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα των ευάλωτων. Και τα δύο, 3 χρόνια τώρα, δεν έχουν εξαντληθεί. Δηλαδή, έρχεται το κράτος και χρηματοδοτεί 70 με 90% του μισθολογικού σου κόστους και ο ιδιώτης δεν έρχεται να χρησιμοποιήσει τα προγράμματα αυτά. Υπάρχει κάποια βελτίωση που θα μπορούσε να κάνει το κράτος ως προς τον διοικητικό φόρτο των προγραμμάτων αυτών? Έχει γίνει αρκετή δουλειά και θα μπορούσε και γίνεται ακόμη παραπάνω. Όμως είναι προγράμματα που λειτουργούν. Και θα πω και το εξής και θα κλείσω με αυτό, ότι είναι προγράμματα τα οποία λειτουργούν επί το πλήσον με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Εμένα αυτό μου κάνει τη μεγάλη εντύπωση. Ναι. Ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα έρθουν, και το βλέπουμε στα στατιστικά μας αυτό, δεν θα έρθουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μεγάλα προγράμματα, τα οποία είναι σε αρκετά υψηλό ποσοστό απορρόφησης, αλλά δεν έχουν φτάσει στο 100%. Λάουρα. No, thank you for sharing that, because it's true that it's extremely important that we look out for diverse backgrounds. And it's true that sometimes working with recruiters, they will only bring you like a set of candidates. And we need to make a change there. But I wanted to a bit disagree on one thing you said, Eleni. We should not use it as an excuse, I agree. But it's true that when we want to recruit, there's still a problem in the education system, no? And you were talking about we need more women in science. Yes, we do. And that's one element that we need to address. So I think that's also, we are having a program of scholarships
so that we can try to have 100 students per year, where we can, people from diverse backgrounds, maybe in the US, people from the black community, or in Japan, also women that are, and I think that's another element that we also need the help of the government as well, to really make that workforce that is coming through the university system more diverse, because we will really embrace it. If I could build on that, because there is an underrepresentation of women in science in Greece and around the world. Yes. And it's not because there is not talent out there. There is. The issue is the ability to retain that talent within STEM, because it goes through time. We've been working at L'Oréal with UNESCO since 2006 to celebrate Greek women scientists, shine a spotlight on their work, show that the as role models, give them grants so they can continue their work in Greece, and also give them access to networking and training as well. So it's this, through time, hopefully this will be helping the retention of what is a real issue. Because, you know, we're not tapping into half of the brain power in Greece when it comes to STEM, and we need to fix that. One last comment, please, Johannes. Yeah, I think I wanted to come back to the disability topic. I think that's definitely one of the more complex diversity characteristics and where public and private need to work together. Last week I had a conversation with an organization where we tried to help them in this regard, and they gave two examples. One was a woman with hearing problems that was not performing. And the question is this related to her hearing problems, or is it just someone who's not performing? And it's very difficult to deal with that. The other example was a man that was at a neurodiversity and needed to have an office alone. Okay, that could be organized, but he also could do only one project at the same time. And he was a very serious, senior person. And in that role, it was just not possible. So how do you deal with that? How do you deal with people with disabilities that are actually not apt to do the job? And I think that's where, indeed, the government can play an important role to help find subsidies and funds, and in that way, you know, build cases for disability in organizations. Xirocostas, ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο. Έχουμε 42 δεύτερα. Εντάξει, λίγο θα κλέψουμε. Και η κυρία Αχτύπη, η Ελένη και η κυρία Μιχαηλίδου. Αυτό που δεν θέλω να πω για να κλείσουμε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουλεύουμε καθημερινά. Βλέπω από τον εαυτό μου, έχω μεγαλώσει με κάποιες αντιλήψεις. Ήμουν τυχερός, δεν έχω πέσει θύμα τέτοιας διάκρισης. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να ξανασκεφτούμε από την αρχή και να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Ελένη. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το πάνελ αποτελεί ένα ωραίο παράδειγμα το πώς μπορούμε να δουλέψουμε. Υπάρχουν εκπρόσωποι από την πολιτεία, το επιχειρήν και από οργανισμούς. Άρα έτσι μπορούμε να φέρουμε μεγαλύτερη αλλαγή. Και για μας το We Lead και αντίστοιχα και στο Libra Φιλάνθρωπης που είναι ο ιδρυτής του We Lead, το να προωθούμε και να ισχύουμε τη διαφορετικότητα δεν είναι απλά η σωστή κίνηση, αλλά είναι η έξυπνη κίνηση για να είμαστε πιο βιώσιμες και αποτελεσματικές σαν ομάδες, εταιρείες και κοινωνία συνολικά. Δώμουν ένα τελευταίο σχόλιο. Απλά να πω αυτό που έχω μάθει 4 χρόνια τώρα στο πετσί μου, ότι η διαφορετικότητα είναι κανονικότητα. Και έτσι πρέπει να την εντάσσουμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας, είτε αυτή είναι οικογενειακή, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι επαγγελματική. Αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα κάπως τώρα αρχίζει και στην Ελλάδα να φουντώνει και να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και απήχηση. Οπότε μπορεί να συνεχιστεί έξω. Έξω από την έξω. Και κάθε μέρα. Και κάθε μέρα, φυσικά. Και κάθε μέρα και με καινούργια στοιχεία και βλέποντας συνέχεια μέχρι στιγμής τι έχει γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Καλή συνέχεια σε όλους.